Μαζί μας είναι η κυρία Άννα Μισελ Σιμακοπούλου, βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στο Ευρωκοινοβούλιο και οικονομολόγος και νομικός. Καλή σας μέρα, κυρία Σιμακοπούλου. Μέρα, τι κάνετε? Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μου Να σήμερα. είστε καλά, κύριε Πετρόπουλε. Ευχαριστώ Οι εγώ πάλι. εξελίξεις τρέχουν στην Ευρώπη. Σήμερα το πρωί, λίγο πριν τις 11, να ξεκινήσω με αυτό, ενώ περιμέναμε να έχουμε αποτελέσματα στο Eurogroup για το τι, για ποια απόφαση έχει παρθεί για το πώς η Ευρώπη θα στηρίξει τελικά την Ευρώπη, τις χώρες της Ευρώπης. Είδαμε ότι αυτό μετατέθηκε για αύριο. Έχετε παρακολουθήσει κάτι, έχετε κάτι γι' αυτό? Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι τώρα προσπαθούμε να βρούμε μία λύση, μία και καλή και ένα μεγαλόπνο, ας πούμε, σχέδιο να ανακοινωθεί. Μιλάμε για το δεύτερο σχέδιο Marshall, έτσι σας το λέω, για να καταλάβει κανείς συνειρμικά τι πράγμα προσπαθούμε να συμφωνήσουμε. Οπότε το γεγονός ότι αυτό δεν μπόρεσαν να το συμφωνήσουν σε δύο ρίτσες, από μία άποψη δεν μου κάνει και τεράστια εντύπωση. Ιδίως πολλό δε μάλλον που, όπως ξέρετε, υπάρχουν οι γνωστές παγιωμένες θέσεις, τέλος πάντων, όσον αφορά κυρίως το αγκάθι, είναι η λεγόμενη αμοιβαιοποίηση του χρέους. Δηλαδή, αν θα υπάρχει κάποιο εργαλείο τύπου ομόλογο, που το λέμε ευρωομόλογο ή κόρονο ομόλογο, και τι αυτό θα εγγυάται και με τι όρους. Και αυτό οι βόρειες χώρες και πρωτίστως η Γερμανία και η Ολλανδία έχουν πει ότι θέλουν να είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένο γίνεται. Ενώ οι νότιες χώρες θέλουν να είναι όσο πιο φιλόδοξο γίνεται, για να σηματοδοτηθεί ότι η Ευρώπη θα κάνει, να σας το πω έτσι απλά, ό,τι χρειαστεί για να αντιμετωπίσει την κρίση την επόμενη μέρα για όλους μας, με όρους αλληλεγγύης και δικαιοσύνης. Αν κατάλαβα καλά, δεν καταλήξανε, αυτό τώρα έχει και μια διαπραγμάτευση στο πώς θα το εκφράσεις αυτό το πράγμα, πώς θα βγει το ανακοινωθέν. Δηλαδή, κάθε λέξη είναι προϊόν διαπραγμάτευσης. Αν κατάλαβα καλά, ο κύριος Σεντένο είπε ότι θα ξανασυζητήσουν την Πέμπτη, αλλά η επίσημη ανακοίνωση είναι ότι είναι σε καλό δρόμο. Αυτό. Μάλιστα. Είχαμε όμως και δύο θετικά. Ένα εχθές με την άρση του waiver, δηλαδή πλέον οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να δίνουν τα ελληνικά ομόλογα, είναι δεκτά ως αξιόχρεο. Ναι. Και έγινε μια εξαίρεση στην Ελλάδα, παρόλο που η πιστοληπτική μας ικανότητα δεν είναι σε επιτρεπτό βαθμό. Και είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, επιτέλους μετά από αρκετά χρόνια, την Ελλάδα να μπορεί να μπει στο quantitative easing, στην ποσοτική χαλάρωση. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, γενικά έχουμε καλές εξελίξεις. Ενώ γενικά τα μέτρα που παίρνονται από πλευράς της Ευρώπης βοηθάνε το αύριο της Ελλάδας στην ανάκαμψη. Όπως είπατε πολύ σωστά, η ποσοτική χαλάρωση που περιμέναμε τόσο καιρό, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει τα ομόλογα, τα ελληνικά, να γίνονται δεκτά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως αξιόχρεα, ως εγγύηση. Αυτό λοιπόν επεκτάθηκε σήμερα και στα εταιρικά ομόλογα και στα ομόλογα των τραπεζών. Τι σημαίνει τούτο, να σας το πω έτσι απλά? Σημαίνει ότι οι τράπεζες έχουν εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση που θα χρειαστούν, χωρίς, δεν υπάρχουν δηλαδή συζητήσεις τύπου χρήση των χρημάτων των ελληνικών για τη στήριξη των τραπεζών, bail-in κτλ. Δεν υπάρχει αυτή η κουβέντα, γιατί μόλις εξασφαλίστηκαν 15 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες ήταν σε καλή κατάσταση ούτως ή άλλως. Άρα αυτό έχει φύγει τελείως από το τραπέζι. Το δεύτερο είναι ότι η Ευρώπη πριν από 10 μέρες περίπου άλλαξε και τον κανόνα αυτόν επιτέλους για το πρωτογενές πλεώνασμα. Δηλαδή άλλαξε γενικότερα τους κανόνες, όταν είναι τόσο σφιχτή η δημοσιονομική κανόνες, σου λέει σαν χώρα κάντε ό,τι χρειάζεται για να στηρίξετε την οικονομία σας. Και σήμερα μάλιστα ανακοίνωσε και η αρμόδια επίτροπος, η κυρία Βεστάγκερ, ότι δέχεται και την παράκαμψη, αν θέλετε, των κανόνων του ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, για να μπορέσει να δώσει η Ελλάδα το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στις επιχειρήσεις μέσω των επιστροφών. Οπότε παρακάμφθηκαν και οι κοινοτικοί κανόνες, οι οποίοι δεν μας επέτρεπαν να κάνουμε την πολιτική στήριξη που θέλαμε σαν Ελλάδα. Και τρίτον, άλλαξαν και οι κανόνες για την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, του ΕΣΠΑ, να σας το πω έτσι. Δηλαδή, μπορούμε πολύ πιο εύκολα τώρα να πούμε ότι εντάξει, τώρα δεν έχει νόημα να μιλάμε για τα χρήματα σε αυτή την περιφέρεια, αυτή τη στιγμή, για αυτό το λόγο, να τα πάμε κάπου αλλού στον προϋπολογισμό. Και διάφορα χρήματα τα οποία είχαν μείνει αναπορρόφητα από το προηγούμενο πακέτο, είναι μια ολόκληρη διαδικασία πώς να τα μεταφέρουμε. Με το καλημέρα τώρα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και αυτά. Οπότε σε γενικές γραμμές έχουν γίνει αυτά που έπρεπε να γίνουν από την Ευρώπη. Τώρα από εκεί να πάμε, θα σας πω, στο πακέτο Marshall, είναι μια άλλη διαδικασία. Αλλά
Εγώ θα διακινδυνεύσω την εκτίμηση ότι θα γίνει αυτό. Δηλαδή θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Δεν μπορεί να μην γίνει. Διότι αν δεν γίνει, δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε. Σας βλέπω αισιόδοξη και χαίρομαι και εγώ. Δεν είμαι αισιόδοξη, νομίζω είμαι ρεαλίστρια. Δηλαδή, εν τέλει η Γερμανία και η Ολλανδία, άμα η Γαλλία και η Ιταλία σπάσουν, πώς να σας το πω, έχει μεγάλη έκθεση τώρα. Και οι αγορές τώρα παγκοσμίως έχουν πάθει μεγάλο ταράκουλο, να σας το πω έτσι. Οπότε θα βρεθεί μια λύση. Τώρα μπορεί να μην λέγεται κόρονο ομόλογο, να λέγεται κάτι άλλο, αλλά ό,τι και να είναι, θα βρεθεί μια λύση. Δεν γίνεται αλλιώς. Μου δώσατε μια εξαιρετική πάσα με την χαλάρωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Η ελληνική κυβέρνηση, για να πάμε και λίγο στα καθημά, πάρα πολύ γρήγορα, πήρε οικονομικά μέτρα τα οποία αφορούν οριζόντια τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και στο κομμάτι των εσόδων τους και στο κομμάτι των εξόδων τους. Πώς σας φάνηκαν τα μέτρα μέχρι στιγμής αυτά? Εντάξει, κοιτάξτε, έχουμε να μιλάμε αντικειμενικά. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι μέτρα που έχουν πάρει διάφορες χώρες και είναι διαφορετικό το μέγεθος ανάλογα και με τα λεφτά που έχουν διαθέσιμα. Προφανώς η Γερμανία έχει πιο πολλά λεφτά να ρίξει στην οικονομία από μόνη της. Λοιπόν, εμείς εδώ έχουμε πάρει μέτρα που κατά μέσο όρο εκπροσωπούν το 3,5% του ΑΕΠ, 3,6%, το οποίο είναι ψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεύτερον, όπως είπατε πολύ σωστά, η προσέγγιση είναι οριζόντια, δηλαδή καλύπτει και τους τομείς που κλείσανε και τους τομείς που πλήττονται. Καλύπτει και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιστήμονες και τους. Όλοι έχουν τα παράπονα τους, και τους εργαζόμενους και τους επιχειρηματίες. Όλοι βέβαια θα έχουμε παράπονα. Έτσι, όλοι αυτή τη στιγμή πρέπει να βάλουμε πλάτη και κάτι θα χάσουμε. Δεν πρόκειται κανείς να βρεθεί στο ακέραιο μέσα σε αυτή την. Προσπαθούμε να κρατηθούμε ζωντανοί και από πλευράς υγείας και από πλευράς οικονομικής, ούτως ώστε όταν με το καλό λήξει αυτή η ιστορία να μπορούμε να ανακάμψουμε. Είναι λοιπόν σε καλό δρόμο, θα έλεγα. Και αυτό γιατί ο μεγάλος άγνωστος χ, κύριε Πετρόπουλε, εδώ είναι η χρονική διάρκεια της ιστορίας αυτής. Δηλαδή, κανείς δεν ξέρει για πόσο να προγραμματίσει. Έχει λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση ανακοινώσει ένα πολύ φιλόδοξο σχήμα, ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, το οποίο θα φτάσει να απορροφήσει πάρα πολλά χρήματα. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να πηγαίνουμε βήμα-βήμα και μέρα-μέρα. Όπως πηγαίνουμε με την καμπύλη και λέμε για να δούμε πώς είναι τα κρούσματα, πώς εξελίσσεται, για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε πότε μπορεί να λασκάρει αυτή η δύσκολη κατάσταση για όλους μας της απομόνωσης. Έτσι ακριβώς και με την οικονομία έχουμε χρήματα στην άκρη και βήμα-βήμα τα ρίχνουμε στις διάφορες εκεί που χρειάζονται, τέλος πάντων, χωρίς να ξέρουμε πότε θα λήξει αυτό. Οπότε νομίζω ότι η κυβέρνηση είναι στο σωστό δρόμο. Αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχουν παράπονα και πάντα θα υπάρχουν. Δηλαδή γίνεται να μην υπάρχουν. Μια και μιλήσαμε για την καμπύλη, η πολιτική προστασία στην Ελλάδα φαίνεται ότι ξεκίνησε με έναν εξαιρετικό τρόπο και εκ του αποτελέσματος. Ήμασταν πάρα πολύ γρήγοροι στην πρόληψη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε χρόνο, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, α, για να μην μπουκώσει το σύστημα υγείας και β, για να μπορούμε να ελέγξουμε όσο περισσότερο γίνεται την μετάδοση. Φαντάζομαι όλοι οι Έλληνες πρέπει να είναι ευχαριστημένοι σε αυτό. Εσείς τι αίσθηση έχετε? Εγώ αισθάνομαι εθνικά υπερήφανη, ιδίως όταν μιλάω με συναδέλφους από άλλες χώρες και για το τι έχει κάνει η Ελλάδα. Όλοι αναγνωρίζουν ότι χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά και στην αποφασιστικότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, αλλά μην ξεχνάμε και τη συνεργασία όλων μας, γιατί αυτό δεν γινόταν χωρίς όλοι μας να πειθαρχήσουμε. Και η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων έχει πειθαρχήσει, ας πούμε, σε αυτά τα πρωτόγνωρα μέτρα. Δηλαδή, ποιος θα το φανταζόταν αυτό που ζούμε? Αλλά ναι, το αποτέλεσμα είναι ότι δεν βλέπουμε τραγικές σκηνές όπως τον Μπέργαμο, όπως την Ισπανία, ακόμα και η Γαλλία. Έχασε 1.500 ανθρώπους μέσα στη Γαλλία. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα, τον Μπέργαμο είναι μια πόλη σαν τα Γιάννενα, πώς θα σας πω. Δηλαδή, είναι τρομερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Λοιπόν, δεν μπορώ να διανοηθώ να το ζούσαμε αυτό. Και δεν το ζούμε επειδή η κυβέρνηση είναι πολύ αποτελεσματική. Και επίσης, στεναχωριέμαι πάρα πολύ για την επίθεση που δέχεται ο κύριος Τσιόδρας, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, πώς να σας πω, δηλαδή όλοι μας κρεμόμαστε από τα χείλη του κάθε απόγευμα, τα λέει ανθρώπινα, μας τα εξηγεί κατανοητά, είναι νομίζω μια λαμπρή νότα στη διαχείριση όλου αυτού του θέματος και ανθρώπινα και επιστημονικά και πολιτικά τι να πεις τώρα για αυτό το θέμα. Οπότε, έχοντας πει αυτό,
πρέπει όλοι νομίζω να συνειδητοποιήσουμε πόσο εύθραστο είναι αυτό. Δηλαδή, άμα συνοστιστούμε όλοι έξω από τις εκκλησίες ή ξεκινήσουμε όλοι να προσπαθήσουμε να πάμε στα χωριά μας για το Πάσχα, με μεγάλη ευκολία η καμπύλη ξαφνικά εκτοξεύεται και ξαφνικά βλέπουμε διαφορετικές καταστάσεις. Έτσι, γιατί όσο και να έχει ενισχυθεί το σύστημα υγείας, δεν έχουμε απεριόριστες δυνατότητες να αντιμετωπίσουμε τα κρούσματα. Επειδή ζείτε πολλές ημέρες την εβδομάδα στις Βρυξέλλες, λόγω της ενασχόλησής σας στο Ευρωκοινοβούλιο, πιστεύετε τελικά ότι ο Έλληνας είναι πολύ πιο πειθαρχημένος από τον Ευρωπαίο? Γιατί δεν είχαμε την αίσθηση ότι σαν λαός είμαστε ιδιαίτερα πειθαρχημένος. Να σας πω ότι πιστεύω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί το έχω ζήσει όπως εξελίσθηκε μέσω των συναδέλφων αλλά και φίλων στο εξωτερικό. Και Έλληνες φίλοι μου οι οποίοι έχουν γυρίσει τώρα ή βρίσκονται σε άλλες χώρες και μου εξηγούν. Το υποτίμησαν σε πάρα πολλές χώρες. Εμείς εδώ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πήρε στα σοβαρά από την πρώτη μέρα, κάθισε και κοίταξε τα δεδομένα που ήταν η καμπύλη, το κατάλαβε, το εξήγησε και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Το αποτέλεσμα είναι ότι το χειρίστηκε όπως έπρεπε να το χειριστεί. Αυτή είναι η υπόθεση. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Πριν σας αφήσω, πείτε μου τώρα η Ευρωβουλή πώς συνεδριάζει. Συνεδριάζει διαδικτυακά, όπως μιλάμε εμείς τώρα. Έχει ένα σύστημα και μέσα από αυτό το σύστημα εμείς συζητάμε και ψηφίζουμε και όλα αυτά τα οποία κάναμε διαζώσεις γίνονται πλέον μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στείλαμε τις ψηφοφορίες, γεγραμμένες. Έχει στηθεί και λειτουργεί το Ευρωκοινοβούλιο με μια ροή... Όχι όπως πριν προφανώς. Και τίποτα δεν αλλάζει τη διαζώσεις, τη συμπεριφορά που έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους όταν βλέπονται και όταν αυτά γίνονται διαζώσεις, αλλά τουλάχιστον λειτουργικά μπορούμε να το κάνουμε. Και αυτό έχει σημασία γιατί πολλά από αυτά τα μέτρα που ανακοινώνονται πρέπει να περάσουν από το Ευρωκοινοβούλιο για να μπορέσουν να είναι νομιμοποιημένα από πλευράς διαδικασιών. Οπότε παραμένει ο διάλογος, παραμένουν οι αντίθετες προτάσεις, παραμένει όλη η συζήτηση δημοκρατικά μέσω της διαδικασίας. Βεβαίως. Βεβαίως. Όλοι προσαρμοζόμαστε. Λοιπόν, μην σας κρατήσω άλλο, κύριε Σιμακοπούλου. Εύχομαι υγεία σε όλους σας. Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και θα τα ξαναπούμε. Υγεία και καλή υγεία και καλή υπομονή, κύριε Πετρόπουλε. Επίσης, κύριε Σιμακοπούλου. Να είστε καλά.